Γεια σας, σήμερα θα δούμε δύο επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Einhell. Ένα 18V τρυπάνι και ένα 18V βιδολόγο που δουλεύουν με την ίδια μπαταρία. Ο βοηθός να μου δώσει το μαχαιράκι παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ανοίξουμε λίγο το τρυπάνι. Κουτάκι. Ευχαριστώ. Εδώ όπως βλέπουμε έχει το απαραίτητο εγχειρίδιο, έχει όλες τις γλώσσες μέσα, έχει και ελληνικά. Εδώ βλέπουμε έχει το πιεστράκι για τη ζώνη. Φέρε μας ένα κατσαβιδάκι βοηθάει από εκεί. Από εκεί, από εκεί. Από εκεί ένα κατσαβιδάκι από εκεί. Από εκεί. Να μην δώσουμε λίγο το... Κατσαβίδι. Όποιο θέλεις. Όποιο θες. Αυτό. Φέρε αυτό. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν. Να μην δώσουμε λίγο το πιαστράκι για τη ζώνη. Είναι πολύ χρήσιμο. Πάρε το κατσαβιδάκι, σε τέλειο, το ευχαριστώ. Είναι πολύ χρήσιμο γιατί βολεύει πάρα πολύ αυτό. Για να το κρεμάς. Αυτό είναι χρήσιμο, αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι έχει 8 στάδια, 8 σκάλες. Για την καστάνια, αν θέλω να το χρησιμοποιήσω σαν βιδολόγο και τη σκάλα για το τρυπάνι. Θα παρακαλούσα το βοηθά να μας φέρει μια μπαταρία λίγο. Μπαταρία! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπαμε, δουλεύουν όλα με τη συγκεκριμένη μπαταρία. Γι' αυτό και το όνομα Power Exchange. Πολύ γρήγορο. Βλέπουμε ότι έχει μέχρι 1400 στροφές, από 0 έως 1400 στροφές το λεπτό. Εδώ. Βλέπουμε τις διάφορες βαθμίδες. Όταν το βάλουμε στη θέση από το 1 μέχρι το 8 που το χρησιμοποιεί για βιδολόγο, βλέπουμε ότι είναι, η ταχύτητα του είναι πολύ όμορφη. Δηλαδή ανεβαίνει σταδιακά. Μόλις το βάλουμε στη θέση για το τρυπάνι, έχει. Θα το δοκιμάσουμε και λίγο σε ένα ξύλο. Θα παρακαλούσα τον βοηθά να μου φέρει ένα τρυπάνι. Ένα τρυπάνι. Ναι, το τρυπάνι παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αρκετά δυνατό, έως πολύ θα έλεγα. Ελαφρύ, αν και με την τριάρα την μπαταρία είναι λίγο βαρύ. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε μια πιο μικρή μπαταρία αν θέλουμε για λίγο, για κάποιες εργασίες που θα κρατήσουν λίγη ώρα. Αλλά με την μπαταρία των τριών να μπαίνει είναι αρκετά εύχριστο και καλό. Λοιπόν, να το χρησιμοποιήσουμε και λίγο σαν βιδολόγο. Να το δούμε και σαν βιδολόγο. Σαν βιδολόγο. Έλα.
το βάλουμε στη σκάλα στην 4 να δούμε. Πολύ δυνατό. Φέρω άλλη μια βίδα παρακαλώ. Μικρή είναι πάλι. Ό,τι θες. Καλή είναι και αυτή. Βλέπουμε ότι σταμάτησε. Να το βάλουμε στην 8. Φέρω μου. Ευχαριστώ. Είναι αρκετά καλό και σαν τρυπάνι και σαν βιδολόγος. Εδώ βλέπουμε ότι έχει δύο σκάλες. Τώρα ήταν στην αργή, η οποία είναι πιο δυνατή. Βλέπουμε. Αυτή είναι η πρώτη σκάλα που είναι 0,400 στροφές. Και εδώ είναι η δεύτερη σκάλα που είναι ως 1,400. Αυτά για το κατσαβίδι. Πάμε στο τρυπάνι τώρα, στη δεύτερη σκάλα είπαμε είναι 1,400 στροφές. Και στην πρώτη σκάλα πάει 0,400. Πάμε να δούμε τώρα το κατσαβίδι, το οποίο και αυτό έχει το απαραίτητο εγχειρίδιο. Να το δούμε λίγο αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ και λογικό είναι γιατί έχει βαριά κεφαλή. Να μου δώσεις ένα κατσαβιδάκι πάλι να βάλουμε το κυψάκι. Κατσαβιδάκι το άνετο. Ναι. Το καταβαίνω πια. Ευχαριστώ πολύ. Να βάλουμε λίγο και το κλειψάκι της ζώνης. Το οποίο όπως είπαμε και στο προηγούμενο εργαλείο. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο εργαλείο. Βολεύει πάρα πολύ. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Βολεύει πάρα πολύ. Γιατί μπορούμε να το κρεμάμε στη ζώνη. Έτσι ώστε να δουλεύουμε κάπου και να το πιάνουμε όποτε χρειαστεί. Μία μπαταρία θα ήθελα παρακαλώ πάλι. Μία καινούρια μπαταρία. Είναι αυτή. Μία καινούρια. Την καινούρια είναι. Okay. Αυτή καλή είναι. Ευχαριστώ πολύ. Θα χρησιμοποιήσουμε μία μπαταρία των 3 αμπέρ. Έχει πολύ ωραίο δούλεμα. Ακούγεται ωραίο. Να βάλουμε μία μύτη πάνω. Θα ήθελα δύο ξύλα παρακαλώ. Δύο ξύλα. Για να δοκιμάσουμε λίγο το κατσαβίδι. Γιατί έτσι. Αυτό και άλλο ένα. Και άλλο ένα. Δύο θέλω. Δύο. Αυτό και άλλο ένα. Φέρ' το εσύ και θα δούμε. Δηλαδή. Δύο. Πώς θα τα βιδώσω. Πρέπει να τα βιδώσω. Πώς θα τα βιδώσουμε. Λοιπόν. Θα σου τα φέρω όλα. Ναι, ναι. Ή θα πας μόνος. Ναι, ένα λεπτάκι λίγο. Και να το δοκιμάσουμε και αυτό. Σε αφήνω και το πατέρα γιατί χρειάζεσαι. Mm-hmm. Για να στείλει. Γεια. Πολύ που κάναμε. Έχει πάρα πολύ ωραίο δούλεμα και πολύ άνετο. Πολύ δυνατό. Γιατί όπως είπαμε είναι στα 140 νιούτον και για το μέγεθος είναι αρκετά δυνατό. Με 140 νιούτον είναι. Έχει και ωραίο δούλεμα. Πήγε μέσα, φαντάζομαι. Πολύ δυνατό. Το ότι ασφαλίζει η κεφαλή και δεν φεύγει η μύτη, έτσι αποφεύγεται να μας φύγει. Το κάνουμε μπροστά, βγαίνει,
ασφαλίζει τέλος. Είναι πολύ δυνατό, ελαφρύ. Ελαφρύ, εντάξει. Για, το... για τη χρήση την οποία κάνει είναι ελαφρύ, δεν είναι πολύ βαρύ.